Η Πέννη Καβέτσο θα μας πει όλα τα πρόσωπα του Just που έχουμε συζητήσει για να γίνουν ζευγάρια. Καλημέρα! Γεια σου, κοριτσάρα μου, κροκή. Μ' αρέσει πολύ το χρώμα. Πορτοκαλί. Πορτοκαλί το λέμε στην Αθήνα, καλέ. Βάλε λίγο και τη Μαρία. Όχι, είναι και λίγο κροκή. Βάλε μας λίγο διπλό, μπράβο. Ο μελετή. Όχι, έχει δίκιο. Της Πέννης είναι πιο κροκή. Το δικό μου είναι το όφιο πορτοκαλί. Αλήθεια και το βασικό αυτό θέμα, μπράβο. Ξέρεις πόσες φορές μου το έχουν πει αυτό στη ζωή μου. Επιμένουν στην αρχή και μετά καταλήγουν να μου πουν. Εσύ αμφισβήτησα ποτέ. Είσαι έτσι γι' αυτό. Καλεμπολικό να είναι και ό,τι χρώμα να είναι. Τώρα το ρίχνεις πάνω σου, φεύγεις. Γεια σας τώρα. Τι μπορείς. Δεν ξέρουμε ακόμα τι θα συμβεί με την Αλεξάνδρα Παναγιώτερου, αν θα αναλάβει την παρουσία στον backstage. Ξέρουμε όμως και πρώτοι εμείς θα σας πούμε τα ζευγάρια που έχουν συζητήσει, τους ανθρώπους που έχουν συζητήσει, ώστε να γίνουν ζευγάρια, Δημητράκη μου, για να διαγωνιστούν στο Just the Two of Us. Πάμε. Λοιπόν, είστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Okay. Σας έχω πολύ καλό υλικό. Oh my goodness. Πάμε. Oh your goodness, wait for it. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, πιθανούς συνδυασμούς ζευγαριών σας δίνω τώρα, που είναι πολύ κοντά αυτοί οι συνδυασμοί. Ξεκινάω. Μαυρίκιος Μαυρικίου, η Λάιρα Ζήση. Αυτό ήταν απίθανο. Καλά, ε. Δεν το περίμενε κανείς. Πέσαμε από τα σύννεφα. Εντάξει, μπορεί να γίνει η έκπληξη και να δούμε κάτι διαφορετικό. Δεν νομίζω βέβαια, νομίζω την ότι είναι το σωστό ματσάρισμα. Την Λάιρα με το Μαυρίκιο ή το Μαυρίκιο με την Λάιρα. Ένα από αυτά τα δύο θα γίνουν. Νομίζω και εγώ ότι αυτή θα είναι η έκπληξη. Περνάω, είναι ένα ζευγάρι το οποίο και συζητιέται πολύ και θα φέρει πολλή συζήτηση. Και νομίζω ότι... Έχει μεγάλη ζήτηση. Μα συγγνώμη, δεν είναι να παίξουν αυτοί φέτος στο Asia Express. Δεν έχουν, ναι. Δεν πρέπει να... Είναι να παίξουν. Αφού φελεγγύγανε, ένα επεισόδιο κάνανε δύο, αφού το έχουν πει. Έχουν φύγει νωρίς. Τα σπάσανε. Αποχώρησαν καλά και ο θελός, δεν φύγανε μπαμ μπαμ αμέσως. Ναι. Και δεν έχουν και δέσμευση. Πάμε στο επόμενο. Πάμε επόμενο. Μπέση Αργυράκη, Γιώργος Ασημακόπουλος. Ωραίο. Εγώ αγαπώ την Μπέση Αργυράκη. Ωραίο. Πολύ σφύριγμα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, συνεχίζω. Θέλξη, Σάκης Κατσούλης. Δεν θα πάει με τη Μαργελένη ο Σάκης. Θυμάστε που είχαμε πει το καλοκαίρι για το All Star, για τον... τι είπα στο Μιλιόγλου, καλέ Παναγιά. Τίποτα, κάτι σκέφτομαι. Η Θέλξη είναι αυτή. Θυμάστε που είχαμε πει το καλοκαίρι για το Σάκη Κατσούλη. Ότι έχει πρόταση για το All Star, αλλά συζητάει και για το Just. Ναι, προτίμησε δηλαδή το Just από το All Star. Αυτά πώς γίνονται και τα δύο δεν συνδυάζονται, σίγουρα δεν συνδυάζονται. Άρα μάλλον δεν συνδυάζονται, αυτό λέω, ναι. Άρα... Θα την επιλέξει. Προτίμησε το Just. Συγγνώμη, ωραία. Πιο αργά. Δηλαδή ακόμα και σε... Όχι, θέλω να το πω σωστά. Καλύτερα από το να το πω λάθος, ας το πω πιο αργά. Καλημέρα, τη μία έχουμε. Έχουμε, λοιπόν. Πάρ' το χρόνο σου, Λάβρο. Ακόμα δεν έχουν γίνει οριστικές προτάσεις. Άρα λοιπόν ο Σάκης, ακόμα στα χέρια του, κατά 99% δεν έχει την οριστική πρόταση από το Survivor All Star για να τη βάλει δίπλα και να διαλέξει. Λέω εγώ. Εσύ που το ξέρεις ότι δεν έχουν γίνει ακόμα προτάσεις. Το ξέρω γιατί το είπε και ο Στάθης και το ξέρω και από άλλους παίκτες που είναι, θεωρούμε όλοι σίγουροι ότι θα πάνε. Πως και ο Σάκης είναι ένας. Ναι, αλλά μπορεί στο μυαλό των ανθρώπων που αποφασίζουν, γιατί έχουμε και πολλοί Survivor. Καλά, μην τα μπερδεύουμε, γιατί θα σας κάνουμε το μυαλό ταραμά. Όχι, απλά λέω ότι ακόμα ο Σάκης δεν έχει επιλέξει, θεωρώ. Τώρα, να μας το διαψεύσει ο ίδιος να μας το πει. Δεν έχει διαλέξει, δεν έχει τις δύο πρώτες στα χέρια. Ξέρεις τι μπορεί να έχει γίνει. Να πήρε ένα πολύ μεγάλο, ένα πολύ καλό ποσό ικανοποιητικό για εκείνον από το Just και θα είναι στο σπίτι του και σου λέει: Μόρχε παραπάνω να πάρω από το Survivor, ολιστά. Έχω και τη Μαργαλένα να χτυπιέμαι. Θα έχω και τη Μαργαλένα να γκρινιάζει εδώ στην Αθήνα που λίγο. Θα πάω εγώ να χτυπιέμαι εκεί στο θέλει να γίνει στα, δηλαδή πώς να σου πω, να κάνει αυτό το βήμα. Σου λέει να τραγουδάω, να δίνω με αυτό. Ναι. Το έζησα το ένα, την εμπειρία του. Να ζήσει και το άλλο. Για πάμε στο επόμενο. Σταματάμε εμείς. Για πάμε, Βίκη Κουλιανού, Άρης Πετράκης. Να σας πω ότι ο Άρης Πετράκης τον είχαμε γνωρίσει από το Celebrity Game Night. Παιδί μου, Μάστορας δεν είναι. Η φωτογραφία είναι του Χρήστου Μάστορα, μάλλον, όχι, μοιάζει. Είναι ο Άρης Πετράκης. Μοιάζει. Έχεις δίκιο, είναι στο Celebrity Game Night. Απλά όταν έβγαζε τη φωτογραφία είχαν δίπλα του Μάστορα και πού να βγάλουν ίδια. Ο Άρης Πετράκης είναι. Όπου είναι οι ίδιοι. Η φωτογραφία είναι ίδια, από κοντά δεν είναι καθόλου ίδια. Αφού τραγουδούσαμε, το θυμάστε, στο Celebrity Game Night. Και θα είναι και αυτή η σεζόν. Αυτό είναι Your Face Sounds Familiar που ο κύριος Πετράκης, αποχαιρετούμε τον κύριο Πετράκη, καλώς ήρθατε. Υποδεχόμαστε τον Χρήστο Μάστορα. Η Βίκη Κουλιανού, πάλι το είχαμε πει αυτό το καλοκαίρι, είχε κάνει δοκιμαστικό για το GNTM. Ναι. Αλλά τελικά μάλλον δεν... Πάμε στο επόμενο. Πήγε καλά, οπότε θα τη δούμε στο Just. Πάμε στο επόμενο. Ματίνα Νικολάου, Βασίλης Πορφυράκης. Αυτή είναι ζευγάρι και στη ζωή. Ναι. Τέλειο, πολύ ωραίο. Οπότε, λογικό το βρίσκω μαζί. Τώρα, θέλω να σας πω. Ποιοι έχουν κάνει ραντεβού και βρίσκονται κοντά στη συμφωνία στο να υπογράψουν. Απλά, επειδή δεν ξέρουμε ακριβώς τα ματσαρίσματα και πώς θα τους βάλουν, εμείς θα πούμε τα ονόματα. Ξεκινάω, Σοφία Αρβανίτη. Α, ωραία. Oh. Μη μου μιλάς για καλοκαίρια.
Για ακρογαλιά σκέψη. Λοιπόν, Σοφία Βόσου. Τέλειο. Λίτσα Γιαγκούση. Ωραία. Και Σώτης Βολάνης. Νάτα. Τι λες. Ε. Αυτό είναι κοκλώνης επιλογή 1753%. Από τις επιλογές πάντως. Ο Σώτης. Ναι. Κοκλώνης επιλογή. Βλέπεις ότι όλοι είναι κεφάτοι τραγουδιστές. Δηλαδή άνθρωποι που θα πούνε, βέβαια το διαγωνιστικό κομμάτι είναι διαφορετικό κάθε φορά, μπορεί να καλούνται να υπηρετήσουν ένα άλλο είδος μουσικής, αλλά είναι όλοι προσωπικότητες, έτσι ωραίες. Αλέγκρες. Ναι. Και αγαπητοί καλλιτέχνες που έχουν να δούμε και καιρό ίσως, σε μεγάλο χρονικό διάστημα. Γιατί τώρα φαντάζομαι ο Χρήστος Μάστορας δεν θα πάει να διαγωνιστεί εύκολα. Όχι, και ας μπερδεύτηκες προηγουμένως. Ίδιος ήτανε. Είναι όλοι όσοι έχουν κάνει επιτυχία στα 90's, έτσι. Έχουμε χορέψει, έχουμε τραγουδήσει. Βέβαια. Πολύ ωραίοι. Συνεχίζω. Ανθίσα Λαγκούδη. Έλα. Mm-hmm. Αλήθεια τώρα. Βεβαίως, βεβαίως. Θα τη στείλω μήνυμα, καλά. Να τη στείλεις, εννοείται. Για πες. Βαλεντίνο. DJ Βαλεντίνο. Να τραγουδήσει ο Βαλεντίνο. Τι να κάνει, να παίξει. Να παίξει, ξέρω εγώ, μπορεί να κάνει το DJ set. Μιλάμε για ζευγάρι. Το DJ set που έκανε στα MAD. Το Invisible. Όχι, τραγούδι. Να παίξει το ίδιο πρόγραμμα. Ο Παύλος Σταματόπουλος. Ναι. Και η Σαμπρίνα. Άλλα τρία τεράστια. Μπούμ, μπούμ. Η Σαμπρίνα. Άλλα τρία τεράστια Σαμπρίνα. Και είναι όλοι πάρα πολύ αγαπημένοι, αγαπητοί και πολύ ωραίοι. Και φαντάζομαι ότι αυτό επειδή αλλάζει, έχει πολύ μεγάλη σημασία με ποιον θα σε σετάρουνε. Έχει καινούριο ενδιαφέρον. Αλλάζει πάντως, ναι. Ω την τελευταία στιγμή θα αλλάξουν λίγο τα. Έχει να γίνει εκεί πέρα. Λέβη, τώρα ναι. Θα σου πούνε, έλα με το λάμπρο, θα πω εγώ δεν τον αντέχω. Το λάμπρο δεν είναι. Επίσης, είτε τι θέλω, την τζολάκι με τίποτα, είναι κακοφωνή. Θέλω φαλτσάρι, ναι. Λοιπόν, έχουμε και έναν τον επόμενο συμμετέχοντα, τον οποίο θα μας τον αποκαλύψεις. Μπόμπα. Ο οποίος τώρα, τι γίνεται εκεί πέρα, δεν τον έχουν σετάρει ακόμα, αλλά ξέρουμε ότι έχει κάνει τις συζητήσεις του και ξέρουμε ότι είναι διακαής πόθος της παραγωγής να βρεθεί, να πάρει το μικρόφωνο και να ανέβει στη σκηνή. Είναι ένα πρόσωπο βόμβα, είναι ένα πρόσωπο το οποίο θα κεντρήσει, ένα πρόσωπο το οποίο δεν το έχουμε συνηθίσει σε κάτι άλλο, δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ. Ένα πρόσωπο το οποίο μέσα στο καλοκαίρι ήρθε στην επικαιρότητα πάρα πολύ. Ένα πρόσωπο το οποίο το έχουμε δει σε άλλη θέση. Τέλος πάντων, να μην λέω άλλα. Ναι, ναι, είναι ένα πρόσωπο που το έχουμε δει σε άλλη θέση. Δεν θα το φανταζόμασταν ποτέ σε αυτή τη θέση, είναι η αλήθεια. Δεν θα μας περνούσε από το μυαλό. Αλλά θα ήθελα να το δω και είναι ο Άγγελος Μπράτης. Απίστευτο. Ωραίο. Ο Άγγελος Μπράτης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει πάρα πολύ η παραγωγή να συμμετάσχει στο σοου. Αλλά η απάντηση από την πλευρά του ποια είναι? Όχι. Περιμένουμε να δούμε τι θα πει. Ξέρω ότι έχουν γίνει επικοινωνίες, έχουν κάνει επικοινωνία, έχουν κάνει συζητήσεις. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε. Κάτι είναι πολύ ωραίο. Θα τον δούμε. Ανατροπή, κάτι μου λέει. Πολύ μεγάλο γκέν για το παιχνίδι, θεωρώ, γιατί όταν τον έχουμε δει στο ρόλο που τον έχουμε δει στο GNTM, ξαφνικά να τραγουδήσει, να κάνει. Θα έχει πάρα πολύ. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα πήγαινε, παιδιά, ο Άγγελος Μπράτης. Όχι, γιατί κάνει νούμερα. Μπορεί να. Ναι, δεν πιστεύω ότι θα δεχόταν ο ίδιος. Αυτό νούμερα θα κάνει, ναι. Έχει ακουστεί ότι θα είναι ζευγάρι με την Σοφία Αρβανίτη, αλλά θα δούμε πώς θα τα φέρει η πορεία, τι θα συμφωνήσει και ο ίδιος, θα το δούμε στη συνέχεια αυτό. Σε ευχαριστούμε, Πενάκι μου. Εγώ ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα, πάρα πολύ ωραίο το ρεπορτάζ. Καυτό της τελευταίας στιγμής.